Κάτσαμε και χωρίσαμε. Με τον Μπιλ είχαμε έρθει την τελευταία εβδομάδα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Είχαμε έρθει αρκετά κοντά, γιατί ήταν μια περίοδος που δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Και ήταν δίπλα μου. Ήταν και ο χωρισμός μου με τον Βασίλη τότε, ήταν και κάποιες παρεξηγήσεις που είχαν γίνει με κάποιες φίλες μου, συμπαίκτριες μέσα. Οπότε, ναι. Οπότε ένιωθα αρκετά μόνη και με τον Μπιλ, ναι, ήρθαμε κοντά και πραγματικά με τον Μπιλ αυτό που ένιωσα, είχα να το νιώσω πάρα πολλά χρόνια. Τελείωσε όμως, καθώς το ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ότι χωρίσατε λόγω ασυμφωνία χαρακτήρων. Δεν περίμενα ότι θα τελειώσει. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο καθένας έχει τις απόψεις του. Για ασυμφωνία χαρακτήρων, μπορείς να το πεις, όπως και διάβασα. Εντάξει. Τι γίνεται, τίποτε με το ζόρι. Το αποφασίσατε από κοινού ή εκείνος πήρε αυτή την απόφαση? Δεν ήταν από κοινού. Ναι. Νιώθεις πληγωμένη? Μου είναι δύσκολο γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα απέκτησα πολύ δυνατά συναισθήματα. Επένδυσε συναισθηματικά. Ναι, πάρα πολύ.